είναι ότι απέμεινε από την Αμάλθεια την περιφερειακή αγορά της Κουλούρας σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία του νομού Ημαθίας, στον κόμβο της Κουλούρας. Η περιφερειακή αγορά δημιουργήθηκε το 2005 και θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει δυναμικά σαν ένα διαμετακομιστικό κέντρο για την προώθηση των προϊόντων της περιοχής με σκοπό να δώσει όθηση στην ανάπτυξη του νομού. Αντί γι' αυτό όμως κατέληξε να είναι ερείπιο. Συστήθηκε το 2005 και σκοπό είχε να καταστήσει αυτό που βλέπετε μαζί με τα άλλα κτίρια που είναι δίπλα, ένα διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου. Δεν ευοδόθηκε αυτή η προσπάθεια και αφού δεν ευοδόθηκε μετά από αρκετά χρόνια, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι έμποροι και οι έμποροι, αλλά και όλος ο κόσμος της Βέρειας, σκέφτηκε και αποφάσισε να διεκδικήσει από το Υπουργείο να γίνει το τελωνείο της Βέρειας εδώ. Φορείς της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν, όπως επισημαίνουν, ζωή αλλά και πνοή ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα. Εδώ, στον κόβο της Κουλούρας και σε μια έκταση 9.000 τετραγωνικών μέτρων, βρισκόταν η παλιά περιφερειακή αγορά της Κουλούρας. Το κτίριο εδώ και χρόνια συνεχίζει και παραμένει εγκαταλελειμμένο. Η αξιοποίησή του αναμένεται να δώσει νέα όθηση στην τοπική αγορά, τόσο του νομού Ημαθίας όσο και του νομού Πέλλας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αμάλθειας απαρτίζεται κατά 51% από την περιφέρεια, 25% από το Δήμο, ναι, που έχει τις μετοχές, ναι, αυτές είναι και οι μετοχές αυτού του χώρου, και 24% των αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτοί λοιπόν συμφώνησαν να παραχωρηθεί για 50 χρόνια, συμφωνούν να παραχωρηθεί για 50 χρόνια στο Υπουργείο, ουσιαστικά στο κράτος, και να γίνει το τελωνείο της Βέρειας. Με την παρατήρηση ότι ότι θα συνδράμουν οικονομικά οι έμποροι της περιοχής, οι έμποροι είναι διαθέσιμοι, διατίθεται να βάλουν αυτό το ποσό και περιμένουν όμως, περιμένουν τι? Τη βεβαιότητα ότι θα γίνει τελωνείο. Αυτό που επισημαίνουν οι αρμόδιοι είναι ότι περιμένουν την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση του στόχου τους.